Ένα πρώτο σχόλιο, επειδή έκανα αναφορά στο ΚΚΕ και τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Να θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνά τα επόμενα χρόνια, από ό,τι φαίνεται, με τους νόμους που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν λοιπόν είχε τέτοια πρεμούρα ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά όταν ήταν στην κυβέρνηση, να προασπίσει αυτούς, ο κ. Τσακαλώτος τώρα λέει ότι θέλει να προασπίσει, θα είχε μια διαφορετική τακτική και στρατηγική και τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό δεν μπορεί να μπλέξει το ΚΚΕ σε αυτήν την ιστορία. Έχει προσπαθήσει και άλλες φορές να το κάνει. Δεν μπλέκεται το ΚΚΕ. Ξέρει ο ελληνικός λαός ότι το ΚΚΕ, οι κομμουνιστές, δεν είναι ούτε περαστικοί, ούτε τυχαίοι, ούτε λένε αερολογίες. Οι προτάσεις μας που κάναμε και μέσα στη Βουλή όλα αυτά τα χρόνια ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένες. Βελτίωναν ουσιαστικά τη ζωή και τις εργασιακές συνθήκες του συνόλου του ελληνικού λαού και των Ελλήνων εργαζομένων. Εάν ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να τις έχει φέρει για συζήτηση στην Βουλή, ότι αυτό δεν έκανε, μαζί και με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ που κάνανε ότι δεν τις άκουσαν. Άρα σήμερα, εντάξει, δεν μπορεί να βγαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ και να λέει κατόπιν αυτών που εφάρμοσε όλα αυτά τα χρόνια, που άνοιξαν την πόρτα στο να γυρίσει 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι πίσω στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ σε ένα βαθμό, ότι εν πάση περιπτώσει θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι. Γιατί μάλλον στον ελληνικό λαό το θα επιστρέψει να επιστρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ δρυμύτερος με βάση τα πεπραγμένα που έκανε, θα πρέπει να είναι εφιάλτης για τον ελληνικό λαό. Και ένα σύντομο σχόλιο, γιατί θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Δύο σύντομα σχόλια. Πρώτον, δεν θεωρώ ούτε ότι είσαστε ούτε περαστικοί ούτε τυχαίοι, κάθε άλλο. Και νομίζω ότι αν είχατε άλλη γραμμή ενωτική, θα μπορούσατε περπατώντας να πάρετε. Αφήστε, δεν σας διέκοψα. Σας άκουσα με πάρα πολύ προσοχή. Ακούστε και το σχόλιο μου. Δεν σας διέκοψα. Αφήστε να σας κάνω το σχόλιο όπως άκουσα με πολύ προσοχή. Δεν σας θεωρώ ούτε τυχαίοι, λέω, ούτε περαστικοί, αλλά περπατώντας θα παίρνατε το 9 και 10% αν είχατε άλλη γραμμή. Και εγώ όταν λέω φοβάμαι για τη Νέα Δημοκρατία, φοβάμαι για τους νόμους που έχουμε περάσει που είναι θετικοί. Γιατί εμείς επιστρέψαμε τις συλλογικές συμβάσεις. Εμείς κάναμε κάτι για την απλήρωτη εργασία. Εμείς κάναμε για την υποδουλωμένη εργασία. Αυτά θα αντιστρέψει η Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι που κάνουν. Και αυτό πρέπει να δούμε πώς το αντιμετωπίζουν. Πάντως τα στατιστικά στοιχεία τα δικά σας άλλα λένε. Ότι πέφτει ο μέσος μισθός, η τιμή του μισθού. Πέφτει το 18. Και για την ελαστική απασχόληση που έφτασε να φτάσει στο 35%. Άρα είστε αδιάφοροι με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν μειωθούν οι μισθοί, δεν θα υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, θα λέτε «Α, δεν μας, εμείς δεν μας ένοιαζε». Εσείς επιστρέψατε το νόμο που είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνησή της την προηγούμενη, που συνέδεε το κατώτατο μισθό με υπουργικέ αποφάσει. Άρα στο λαϊκό στρώματα, εσεί τα λέτε, δεν μα πειράζει ό,τι παθαίνει. Θα φταίμε εμεί. Αυτά θα λέτε όταν θα κατεβούν, όταν δεν θα υπάρχουν συλλογικέ συμβάσει. Όταν θα κάνουν τι επιχειρηματικέ συμβάσει. Αυτό θα λέτε. Τι θα λέτε στον κόσμο σα που θα υποφέρει. Μην κάνουμε διάλογο. Που υποφέρει, για να τελειώσουμε αυτό, ξέρει πάρα πολύ καλά που είναι το ΚΚΕ και αύριο που θα είναι, όταν το Eurogroup θα έρθει και θα βγάλει τη λίστα. Και ναι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτή που θα πει. Τι μας έμεινε από αυτά που συμφώνησε η προηγούμενη κυβέρνηση, πληστηριασμοί, κατασχέσεις, αναδιάρθρωση ασφαλιστικού συνταξιδοτικού. Και δεν αδιαφορούμε καθόλου γιατί καταθέσαμε δεκάδες προτάσεις. Ανθρώπων. Πάντως, να μας πείτε λοιπόν πώς σας φαίνεται και αυτή η διορθωμένη εκτίμηση του Exit Poll και βεβαίως τα πρώτα αποτελέσματα από τη Singular Logic. Σε λίγο θα έχουμε και μια πιο τελική ματιά. Έχω να πω το εξής. Το ΚΚΕ έδωσε έναν αγώνα σκληρό, δύσκολο και όμορφο, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Οι οποίοι το στήριξαν ξανά μετά τις ευρωεκλογές, με δεκάδες χιλιάδες εκ των οποίων αυτών των ανθρώπων βρεθήκαμε στα ίδια ψηφοδέλτια. Προέρχονται πάρα πολλοί από αυτούς από άλλους πολιτικούς χώρους, από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη ΛΑΕ, από την Ανταρσία. Αυτό, αν θέλετε, είναι και εγγύηση για την επόμενη μέρα, έτσι ώστε να μπορέσει να συσπηρωθεί ακόμη περισσότερο, να δώσουμε τη μάχη μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Εκεί θα καταθέσει το ΚΚΕ αυτό το ποσοστό το οποίο έλαβε και στις τωρινές σημερινές εκλογές, το οποίο αποτελεί μια σοβαρή βάση που μπορεί να δράσει σαν εφαλτήριο, έτσι ώστε αύριο που θα συνεδριάσει το Eurogroup και θα έρθει να αποτιμήσει να κάνει το ταμείο, να δει τι μένει, το οποίο θα το εφαρμόσει η επόμενη κυβέρνηση που θα είναι της Νέας Δημοκρατίας, με την νομοθεσία και τα μέτρα τα οποία ψήφισε και έφερε στο προσκήνιο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που τη άνοιξε πραγματικά, κατά την άποψή μας, την πόρτα. Γιατί το μεγάλο κακό που συνέβη ήταν ότι ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού, το οποίο κινητοποιούνταν τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο έπαιζε σοβαρό ρόλο στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στράφηκε προς μια συντηρητική αναδίπλωση, προς μια μυρολατρεία, προς μια γιγαντώθηκε, αν θέλετε, με το ΣΥΡΙΖΑ, η λογική του, αν θέλετε, είστε και όλοι οι ίδιοι και δεν περιμένω και τίποτα. Και όσο αυτό
όσο το εργατικό λαϊκό κίνημα δηλαδή παραμένει σε μια φάση όπου δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη, δεν έχει βγει πιο μαχητικά μπροστά, τα αποτελέσματα θα συνεχίσουν να είναι αρνητικά για το σύνολο του ελληνικού λαού, όπως είναι και στην Ευρώπη. Εμείς πάντως είμαστε αισιόδοξοι. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα, αν θέλετε, και να κλείσω με αυτό, που στάθηκε στιβαρά αντίθετο σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση η οποία προέκυψε τα τελευταία 10 χρόνια και μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, αναδεικνύοντας τη θέση του, το πρόγραμμα εξουσίας που έχει, που πραγματικά μπορεί να δώσει τη διαφορετική νότα σήμερα και για τη ζωή των ανθρώπων και να ανοίξει τη συζήτηση για την προοπτική. Και βεβαίως με τις δεκάδες προτάσεις νόμου και τροπολογίες που κατεθέσαμε, οι οποίες πραγματικά βελτιώνουν και θα μπορούσαν να βελτιώσουν σήμερα άμεσα τη ζωή της εργατικής τάξης των λαϊκών στρωμάτων της χώρας. Και έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε, θα δώσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι τέλους, με ανανεωμένες δυνάμεις, με νέους ανθρώπους με τους οποίους συμπορευόμαστε. Και γι' αυτό ακριβώς γνωρίζουμε ότι ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί σε αυτές τις εκλογές να μην ένιωσαν έτοιμοι να κάνουν αυτή την επιλογή, την επόμενη μέρα ξέρουν ότι μπορούν να ελπίζουν, έχουν στο νου τους ότι το να πάει να είναι το κουκουέ ισχυρό θα είναι δύναμη στη δική του δύναμη.